Ξεκινάμε, δίνω το λόγο στον κύριο καθηγητή να αρχίσουμε και στη συνέχεια έχουμε πολλά ερωτήματα, τα οποία η κυρία Ιωάννου θα σας ρωτήσει, πολλά ερωτήματα, τα οποία τα έχουμε μαζέψει από τους ανθρώπους μας για να μπορέσετε και να απαντήσετε και να κάνουμε και ένα διάλογο όμορφο, περιεκτικό και όσο μπορούμε πιο απλό για τους απλούς ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Κύριε καθηγητά, έχετε τον λόγο. Καταρχήν και εγώ να σας ευχαριστήσω από τη δική μου μεριά, διότι και σας εκτιμώ και σας σέβομαι απεριόριστα για το έργο που έχετε προβάλει όλα αυτά τα χρόνια και ως στρατηγός στην ελληνική αστυνομία. Έχετε αφήσει ένα σημαντικό σημάδι στην ανθρώπινη επικοινωνία και στην προφύλαξη από το έγκλημα που το διαδίκτυο όντως βρήθη και έχει πάρα πολλές πλευρές που απειλεί την ζωή και κυρίως ότι έχετε συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη πολλών παραμέτρων και παραγόντων που αφορούν τη σεξουαλικότητα, τη διαπροσωπική επικοινωνία και τη ψυχική ισορροπία του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο σας έργο, μια παρακαταθήκη. Γι' αυτό και εμένα με τιμάει η σημερινή σας φιλοξενία και με αναγκάζει, θα έλεγα, να είμαι εξίσου αληθινός και σημαντικός όπως και εσείς, διότι η γνώση και η συμμόρφωση, όπως το ξέρετε καλά, είναι δύο παράγοντες που η ανθρώπινη συμπεριφορά χρειάζεται για να λειτουργήσει. Γι' αυτό και σε αυτή την περίπτωση, μια και μιλάμε για ειδική, η γνώση και η ενημέρωση είναι η απόλυτη προφύλαξη της πρώτης δομής που η ανθρώπινη υγεία απαιτεί, που είναι δηλαδή η σωστή διαπαιδαγώγηση, είτε αφορούν θέματα ψυχικής υγείας, σωματικής υγείας και κοινωνικής συμπεριφοράς, αφού ο κορονοϊός συντέλεσε σημαντικά σε ένα μεγάλο βαθμό στο να αποτελέσει και δείκτης εκτίμησης της κοινωνικής προσαρμογής και συμπεριφοράς στη ζωή μας. Γι' αυτό και για μένα είναι σημαντική η σημερινή παρουσία και θα είμαι ανοιχτός στα ερωτήματα και με τις γνώσεις μου όπου μπορώ να βοηθήσω σε θέματα που κάνουν όλους πιο σημαντικούς, γιατί εκεί που υπάρχει σωστή γνώση δεν υπάρχει φοβία, η ενημέρωση διασυνδέει την ανθρώπινη ζωή και κυρίως διαμορφώνει, που εμείς οι ειδικοί το ξέρουμε, ψυχικής υγείας, την εξοικείωση, το μεγαλύτερο δείκτη της ανθρώπινης πραγματικότητας. Όσο εξοικειώνεσαι, τόσο γνωρίζεις, περπατάς σταθερά και καταλαβαίνεις τι είναι το διαδίκτυο και τι είναι η ανθρώπινη ζωή. Και επειδή είπατε πολλά για το διαδίκτυο, θα συμπληρώσω μία φράση. Πολλοί άνθρωποι στο διαδίκτυο κρύβονται. Και κρύβονται είτε γιατί έχουν ψυχικά προβλήματα υγείας, από την απλή κατάθλιψη, το άγχος, το φόβο ή και ψυχώσεις, ή ακόμη και κρύβονται από τον προσωπικό του σύντροφο. Το ξέρουμε καλά όλοι μας ότι σήμερα το διαδίκτυο, ειδικά και στην περίοδο της καραντίνας, έγινε πηγή ζωής για πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν μάθει να μιλούν, να επικοινωνούν και να εκφράζονται μέσα στον χώρο τους. Και έτσι αυτό το ταξίδι, αυτή η φυγή, που σε μεγάλο βαθμό είναι μια εικονική πραγματικότητα, διαμορφώνει αντιλήψεις που απέχουν από την πραγματική ζωή που είναι εγώ και εσύ ή εγώ και εμείς. Και έτσι θα έλεγα, κλείνοντας τον προλογό μου, ότι αυτή η συνάντηση μπορεί να δυναμητήσει θετικά την αξία της ζωής, ότι είναι ένα όπλο και ένα εργαλείο πολύ σημαντικό, που το χρειαζόμαστε όλοι μας, όταν όμως είναι χρηστικό, φιλικό και συμμαχικό, με ανάγκες που ο καθένας μπορεί να εκφράσει ως άτομο και ως ομάδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισαγωγή. Να πω κι εγώ από πλευράς μου ότι μας θυμά πολύ η παρουσία σας. Εγώ μπορεί να μην έχω τόσο συναθέσει γνωστικό αντικείμενο με εσάς, αλλά ως εγκληματολόγος έχω εντρυφήσει πολύ στο κομμάτι της εκδικητικής πορνογραφίας και του sexting, οπότε βρίσκουμε κάποια κοινά μονοπάτια. Η αλήθεια είναι ότι ο κορονοϊός γεννά πολλά ερωτήματα σε πολλά πεδία και ένα από τα πιο σημαντικά είναι το τι γίνεται η επόμενη μέρα. Και αυτό μπορεί να αφορά τα οικονομικά μας, μπορεί να αφορά το θέμα της υγείας, αλλά και τις ερωτικές σχέσεις βεβαίως. Εγώ αυτό που θέλω να πω έτσι σαν εισαγωγικό και θα ήθελα να μας μιλήσετε γι' αυτό, είναι ότι όλοι γνωρίζουμε, ας πούμε, για την έννοια και τη σημασία του αγγίγματος, της αφής κατά τις ανθρώπινες σχέσεις. Και δεν μιλάω απαραίτητα μόνο για τις ερωτικές, μιλάω από ένα απλό
Φιλήσαστε πρώτα να το πούμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζουμε, μέχρι ένα σφίξιμο των χεριών και ούτω καθεξής. Αυτό ξέρουμε ήδη ότι έχει αλλάξει εν μέσω κορονοϊού. Θα γίνουμε φοβικοί. Θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο θα παγιωθεί. Ακούω πολύ από άτομα δικά μου ότι τους στεναχωρεί πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Και ειδικά τώρα, τις επόμενες ημέρες, το να βλέπονται, να επιστρέφουν στα γραφεία τους, να βλέπουν τους γονείς τους πάλι και να μην μπορούν να τους σφίξουν στην αγκαλιά τους ή να μην μπορούν να σφίξουν τους αγαπημένους τους στην αγκαλιά τους. Κοιτάξτε, ο κορονοϊός, όπως ξέρουμε όλοι μας, μας έκλεισε βία απότομα και απρόβλεπτα στο σπίτι. Και αυτό αποτέλεσε για τους επιδημιολόγους και για όλους τους ειδικούς την καλύτερη θεραπεία, την πρόληψη δηλαδή, της προφύλαξης. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, μας απαγόρευσε τη σωματική επαφή, το άγγιγμα, το χάρι και την ίδια τη σεξουαλική ζωντανή επαφή που οι άνθρωποι είχαν μάθει να εκφράζουν, εκτός των μόνιμων ερωτικών συντρόφων, που είναι σαφές ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος όταν δύο άνθρωποι ζουν μαζί στο ίδιο περιβάλλον. Η σεξουαλικότητα εκεί και η ψυχική επαφή εκφράζεται και σωματικά, γιατί πρέπει να σας πω ότι ψυχική επαφή χωρίς σωματική επαφή δεν νοείται, είναι πλατωνική, είναι εικονική, ιδανική, άρα είναι κυρίως στην παιδική ηλικία που το παιδί κτίζει αναπτυξιακά φαντασιώσεις και ονειρικές προσεγγίσεις, πρότυπα, που όμως τα διαφοροποιεί, τα γκρεμίζει και τα επαναπροσδιορίζει όταν αρχίζει η ενεργή σωματική του επαφή. Νομίζω ότι δεν θα κάνω μάθημα ανάλυσης τι σημαίνει από την αγκαλιά του παιδιού και της μητέρας, τι σημαίνει αναπτυξιακή ψυχολογία στην εφηβεία, αλλά η σεξουαλικότητα που διασυνδέει τον έρωτα, γιατί ο έρωτας είναι ένα βαθύτερο συνέστημα ονειρικής και πραγματικής διάστασης, που όμως η αλήθεια της είναι να είναι ταυτισμένη με το ιδανικό, ενώ η σεξουαλικότητα εμπλέκει πάρα πολύ το σωματικό εγώ, ο εγκλεισμός στο σπίτι που επιβλήθη ως αναγκαία προστασία έφερε σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά μας και έφερε και ουσιαστικές μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο είχαμε μάθει να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι, ζώντας κάθε μέρα μας, στο βιολογικό μας ρολόι και στην καθημερινότητα, ζούσαμε πιο πολύ έξω από το σπίτι, λαός εξωστρεφής, που οι κλιματολογικές συνθήκες το ζητούν, και λιγότερο μέσα σε αυτό. Και μάλιστα, πολλές περιπτώσεις, το διαδίκτυο μέσα στο σπίτι ήταν ο μεγάλος φίλος μας. Αυτό νομίζω το ξέρουμε και είναι γνωστό και ο στρατηγός το έχει ζήσει επανειλημμένα. Και μάλιστα τώρα τελευταία, βλέποντας και μια δική μας έρευνα, είδαμε ότι ανέβηκε ιδιαίτερα το σεξτινγκ, το πορνό, η χρήση του εθισμού στο πορνό, αλλά και ο ηλεκτρονικός τζόγος. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έπληξαν μέσα στο σπίτι τους, έδεσαν και εκεί μια ευκαιρία στη ζωή τους να κερδίσουν χρήματα διαμέσου του διαδικτύου. Άρα λοιπόν, αυτό το κλείσιμο μας προσάρμοσε σε μια ατομική φυγή από την πραγματικότητα που ζούσαμε, σε μια καινούρια εικόνα που εξελισσόταν και εξελίσσεται ακόμη στην καραντίνα που τελειώνει, διαμορφώνοντας δύο βασικές αντιλήψεις. Πρώτον, πόσο μπορώ να συνεπάρχω μέσα στην ομάδα του σπιτιού, εγώ ως άτομο δηλαδή, με τον σύντροφό μου και με τα παιδιά μου, αν ζούμε σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Και δεύτερον, οι διαφορές οι οποίες υπήρξαν μεταξύ μας ως προς τη φοβία. Βάλετε τη λέξη φοβία. Αυτή η λέξη λοιπόν έδειξε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν διαχειρίστηκαν με τον ίδιο φόβο την πιθανότητα της μόλυνσης ή την απειλή της πανδημίας. Και ξέρετε πολύ καλά, μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός, η κοινωνία χωρίζεται σε δύο ομάδες. Είναι εκείνοι οι οποίοι είναι πολύ σχολαστικοί, υπερβολικοί, μικροβιοφοβικοί, αναλυτικοί, σχολαστικοί, ψυχαναγκαστικοί και εκείνοι οι οποίοι είναι αμελείς, αδιάφοροι, υπερλογικεύουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και θα λέγει κανείς υποτιμούν σοβαρά τον κίνδυνο της μόλυνσης. Μία μεγάλη λοιπόν σύγκρουση της φοβίας ήταν η συμπεριφορά των ανθρώπων διαχειριστικά, πώς ζούσαν μέσα στο σπίτι, κάτω από τις ίδιες συνθήκες συμβίωσης, αλλά με διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της υγιεινής και της φροντίδας του περιβάλλοντος. Αυτό θα σας πω, προβλημάτισε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων από τις γραμμές που δεχτήκαμε και τα τηλεφωνήματα που πήραμε, στο πώς τελικά πρέπει να διαχειριστούμε την πιθανότητα της μη μόλυνσης. Και εδώ ήταν το πρώτο κεφάλαιο που έφερε σε σύγκρουση ένα ζευγάρι. Το δεύτερο κομμάτι που προβλημάτισε
ήταν τι επικοινωνία είχαμε πριν τον εγκλεισμό. Πόσο μιλούσαμε. Εμείς οι δύο σύντροφοι με τα παιδιά μας και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μας, αν υπάρχουν και άλλοι συγγενείς. Τρίτο κομμάτι ήταν οι συνθήκες που ζούσαμε. Αν είχαμε ένα μεγαλύτερο σπίτι, αν είχαμε προσωπικά δωμάτια, αν ο καθένας μπορούσε να αναπτύξει το δικό του εαυτό. Διότι αυτό επίσης φάνηκε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες δεν ήταν γνωστές στην προηγούμενη περίοδο της ζωής μας και αποκαλύφθησαν ως κράστερ μέσα στην περίοδο αυτής της εικόνας που ζήσαμε. Και ακόμη ζούμε τις νέες συνθήκες. Και πολλά ζευγάρια χάθηκαν επειδή είδαν ότι τελικά δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν στα απλά τα καθημερινά με το θυμό, την ένταση, την κόπωση της παράτασης και κυρίως το φόβο το τι γίνεται την επόμενη μέρα, που πάει η ζωή μας την επόμενη μέρα. Και με τα παιδιά μας το ίδιο. Θα λέγαμε λοιπόν, και πρέπει να σας πω γενικά ως γιατρός που θεραπεύω πολλά χρόνια την ελληνική κοινωνία, ότι το ελληνικό σπίτι έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν κλείνει τα δωμάτια του. Δηλαδή, μάθαμε εμείς ως γονείς να ζούμε με τα παιδιά μας με την πόρτα του υπνοδωματίου μας ανοιχτή. Άρα είναι σαν να μην έχουμε προσωπική. Και τις πεθερές ανοιχτή παντού, όχι μόνο στα παιδιά. Ναι, είμαστε δηλαδή όλοι μια μεγάλη οικογένεια. Ακριβώς. Η προσωπική μας ζωή ζει μέσα από τα παιδιά μας. Άρα διαμορφώσαμε μια παιδοκεντρική οικογένεια που ως σύντροφοι, ως εραστές, ως γονείς δεν μπορούσαμε να εκφράσουμε τα προσωπικά μας συναισθήματα, αλλά η επικοινωνία μας ήταν πάντα κωδικός που ερχόταν από το παιδί. Τι ήθελε το παιδί, τι ζητάει το παιδί και δεν κλείναμε την πόρτα ποτέ και εμείς οι δύο δεν υπήρχαμε. Αυτό λοιπόν το ζήσαμε έντονα τώρα, όταν είπα σε πολλούς ανθρώπους, κλείστε την πόρτα και ζήστε λίγο οι δυο σας. Διότι από εκεί ξεκίνησαν πολλές φορτήσεις και συγκρούσεις και το σεξ χάθηκε και η επικοινωνία διαφοροποιήθηκε και τα παιδιά κουράζονται βλέποντας τους γονείς από πάνω του συνέχεια και ο ένας να μπαίνει και το άλλο. Αυτό λοιπόν φάνηκε πολύ έντονα μέσα στην περίοδο της καραντίνας. Ναι, τώρα πάνω σε αυτά που είπατε και είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί τα στοιχεία και τα ευρήματα του Ινστιτούτου σας συμπίπτουν και έρχονται και συγκαλύπτονται πολύ και με τα ευρήματα του δικού μας Ινστιτούτου. Δηλαδή, κάνετε αναφορά στο κομμάτι της ανόδου του sexting. Πράγματι, και εμείς παρατηρήσαμε ότι ειδικά η dating, η online dating υπηρεσίες είχε αυξηθεί πολύ η χρήση τους. Και μέσα σε αυτές να πούμε ότι κρύβονταν και διάφορες κυβερνοαπάντες. Δεν λέμε ότι οι υπηρεσίες σαν υπηρεσίες είναι κάτι το παράνομο, αλλά το θέμα είναι ο τρόπος χρήσης που κάνουμε. Όπου εκεί, ας πούμε, μπορεί να μας παρουσιάζεται μία παρουσίαστη κυρία και χωρίς να την ξέρουμε να αρχίσουμε να τη λέμε όλα τα σώψυχά μας. Τώρα, πάνω σε αυτό που ακριβώς θέτω, πάρα πολύ ωραία το θέσατε για τη σημασία της αυτής και πώς αυτή συνδέεται με τον έρωτα. Κάτι το οποίο με προβληματίζει και σαν επιστήμονα αλλά και σαν άνθρωπο είναι πώς είναι δυνατόν από τη στιγμή που η αυτή έχει τόσο μεγάλη σημασία να βλέπουμε άτομα να ερωτεύονται μέσω διαδικτύου μέσα σε μία εβδομάδα και όλο αυτό να το πιστεύουν, να το ζουν. Εσείς θεωρείτε ότι τα συγκεκριμένα άτομα υπάρχει κάποια ψυχοπαθολογία από πίσω? Είναι θέμα τάση εποχής? Γιατί το βλέπουμε σε όλες τις ηλικίες, δεν το βλέπουμε μόνο σε ανήλικα αυτό πλέον. Ναι, έχετε, θα λέει κανείς, μια κέρια παρατήρηση ότι πώς είναι δυνατόν να ερωτευτείς έναν άνθρωπο μια εικόνα. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι τα τελευταία 30-40 χρόνια η εικόνα έχει αποκτήσει μια μορφή αυτολατρείας. Δηλαδή πλέον είναι τόσο δυνατή, παρεμβατική και κεντρική στη ζωή μας που έχει τη δύναμη να μας επιβάλλεται και να μας δημιουργεί ψευδεστήσεις ή ψευδεστητώσεις, όποια λέξη θέλετε βάλτε, σε ένα βαθμό που τόσο το ναρκισιστικό εγώ, δηλαδή η εικόνα δεν μας απειλεί και μέσα στην εικόνα μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε θέλουμε στο οποίο κεφάλαιο δικό μας να είναι υποκειμενικό, εικονικό, εξωπραγματικό, άρα να κρυφτούμε μέσα σε μια εικόνα και να δώσουμε στοιχεία αναφοράς συναισθηματικής ανώριμης εξάρτησης, γιατί αυτό το πράγμα δείχνει από κάτω, όπως είπατε, μια διαταραχή προσωπικότητας που επικρατεί πάρα πολύ το αποφεκτικό συναίσθημα, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι αποφεύγουν απευθείας να επικοινωνήσουν, είναι φοβικοί, άρα έχουν μια αποφυγή της διαχείρισης που έχει διαφωνία, που έχει αντιπαράθεση,
που έχει μια διαφορετική λειτουργικότητα από ό,τι η εικόνα επιβάλλει με το ρόλο της, και από την άλλη, μέσα στην εικόνα υποδίονται ρόλοι οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν είναι αληθινοί. Άρα το ότι ερωτεύομαι ιδανικά, ανώριμα, ως το παιδί, γι' αυτό και το παιδί είναι πολύ ευάλωτο στο διαδίκτυο και το έχετε δει πολύ καλά εσείς και ο στρατηγός, ζώντας κάθε μέρα τον επιτίδιο, τον διαταραγμένο, τον παραφυλικό, που εμπλέκεται μέσα σε αυτή την ιστορία, που το παιδί με έναν αυθορμητισμό και με μια αφέλεια δίνει τη ζωή του την εικόνα και δεν περιγράφει πολλές φορές στους δικούς του γονείς τα ερωτήματά του, αλλά προτιμάει να τα μοιράζεται με κάποιον άνθρωπο άγνωστο, που όμως έχει τη δυνατότητα να διεισδύσει και να φέρει σε φιλικό πλάνο αυτή την ψεύτικη εικόνα. Εδώ λοιπόν η εικόνα είναι μαγική, όχι αληθινή όμως, είναι εικονική, δεν είναι πραγματική, και είναι υποθετική, δηλαδή υποκειμενικοποιείται όπως εγώ θέλω να προβάλλω τον εαυτό μου στην εικόνα με σκοπό να γίνω αποδεκτός. Άρα έχει μια ναρκισιστική αυτολατρεία. Το ερωτεύομαι, στην πραγματικότητα τι είναι, σημαίνει ότι χρησιμοποιώ ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των συναισθημάτων μου για να τα επενδύσω και να κερδίσω από αυτό το δευτερογενές όφελος που είναι πολύ υγιές, που είναι η διαχείριση της χαράς, της επιτυχίας, της ευτυχίας τα λέγει κανείς. Εδώ το ερωτεύομαι έχει το νόημα του είμαι αποδεκτός, ότι ο άλλος με αποδέχεται, αρέσω. Και αυτό το αρέσω λοιπόν, ναρκισιστικά, αυτολατρευτικά, η εικόνα το προσφέρει άπλετα. Γι' αυτό και το διαδίκτυο έχει γίνει ένα πολύ ισχυρό όπλο. Διότι μπορεί μέσα σε αυτό να προβάλλεις ό,τι θέλεις, οποιοδήποτε μηχανισμό εσύ νομίζεις ότι μπορεί να εκφράσεις, χωρίς όμως να είσαι αληθινός. Άρα παίζεις ένα παραμύθι με το μυαλό σου, το οποίο βεβαίως από κάτω έχει μια διαταραχή χαρακτηριολογική, δηλαδή δεν είσαι ώριμος, δεν έχεις κριτική σκέψη, και παράλληλα χρησιμοποιείς τον εαυτό σου ως ένα εργαλείο δράσης, πιστεύοντας ότι έτσι αξίζεις περισσότερο και είσαι πιο αποδεκτός από τους άλλους. Αυτό νομίζω ότι ψηφιακά το έχουμε δει όλοι μας, ότι η εικόνα σήμερα και η ψηφιακή τεχνολογία έχει παρισφρήσει και έχει ενδυναμώσει σημαντικά τον τρόπο ζωής μας, χωρίς όμως να έχει αυξήσει ουσιαστικά το βαθμό της επικοινωνίας των ανθρωπίνων. Σωστά. Και να πω εγώ σε αυτό το κομμάτι, όσο εξειδικευμένο και στο κομμάτι του cyber addiction, ότι ένα συγκεκριμένο πεδίο του εθισμού που ονομάζουν οι cyber εγκληματολόγοι ως πολύ σημαντικό, είναι το κομμάτι του cyber sex addiction. Και μέσα σε αυτό, όπως πολύ σωστά το θέσατε, μιλάμε πλέον για τα λεγόμενα ψηφιακά avatars. Avatar, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι μόνο η ταινία. Τι σημαίνει? Ότι φτιάχνω μία ταυτότητα, μία ψηφιακή ταυτότητα και γίνομαι αυτό που θέλω να είμαι. Και είναι πολύ σημαντικό να το ακούσει αυτό ο κόσμος για όλα τα είδη του εθισμού που επικρατούν γύρω στο διαδίκτυο. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα παιδί το οποίο εθίζεται στο παιχνίδι, για παράδειγμα, εθίζεται γιατί μέσα από αυτό το παιχνίδι αποκτά την ταυτότητα του ικανού παίκτη, που στην πραγματική του ζωή μπορεί να νιώθει χαμηλή αυτοεκτίμηση, να έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. Άρα, τι γίνεται μέσα από αυτό το παιχνίδι? Αποκτάω νόημα, αποκτάω αξία. Κάπως έτσι γίνεται και στον έρωτα, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας πολύ ωραία μας αναφέρατε. Και αυτό που λέτε, Ιωάννο, αν μου επιτρέψετε, θα σας πείτε 30-40 χρόνια πριν, που το διαδίκτυο δεν ήταν τόσο διαδεδομένο, όπως είναι τα τελευταία 10 χρόνια, υπήρχε τηλεόραση. Δυστυχώς το παιδί εξοικειώνεται πολύ γρήγορα με τα μέσα αυτά της χρηστικής λειτουργίας και διαμορφώνει, όπως είπατε, μία χαμηλή αυτοεκτίμηση. Βάλατε μία σπουδαία φράση και μου ενεργοποίησατε και εμένα το μυαλό να πω μερικά πράγματα, αν μου το επιτρέψετε. Ναι. Βέβαια. Δεν μαθαίνει να επικοινωνεί. Δηλαδή, η τηλεόραση ήταν ένα μοντέλο επικοινωνίας που είχες τον εαυτό σου ως παθητικό δέκτη. Ακόμη και σήμερα η τηλεόραση τι ψάχνει? Παθητικούς δέκτες. Αυτοί οι παθητικές δέκτες δεν είχαν καμία διαδραστικότητα. Βεβαίως το ίντερνετ έφερε τη μεγάλη αλλαγή ότι υπάρχει διάδραση. Ότι εγώ και εσείς μιλάμε, αν ανταλλάσσουμε απόψεις, μάλιστα και στην ψυχοθεραπεία. Πρέπει να σας πω ότι το χρησιμοποιούμε ως ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, γιατί έτσι οι άνθρωποι έρχονται πολύ πιο κοντά, πιο γρήγορα, χωρίς να μεταφέρονται, χωρίς να κοστολογούν χρήματα και χάνουν χρόνο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το διαδίκτυο απευθύνεται περισσότερο, δυστυχώς,
σε μοναχικούς ανθρώπους. Δηλαδή, αυτή η επικοινωνία με την εικόνα σε κάνει σιγά-σιγά να χάνεσαι με τον εαυτό σου. Να μην σκέφτεσαι πάρα πολύ. Να μην προβληματίζεσαι. Και η σύγχρονη κοινωνία, και δυστυχώς το βλέπουμε όλο και πιο πολύ, που έχει πιο πολύ το στοιχείο της κατάθλιψης ή της θλίψης ή της απόγνωσης, που τώρα και ο κορονοϊός, αν θέλετε, αν το ερμηνεύσει κανείς με ηθικολογικές διαστάσεις, αυτό φέρνει. Φέρνει μια καινούργια μορφή δοκιμασίας των ανθρωπίνων σχέσεων, που διαμορφώνει την αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι ευάλωτος, είναι αδύναμος, δεν είναι τίποτα, μπορεί να χαθεί ανά πάσα στιγμή από μια πανδημία, κρύβοντας τις πραγματικές του ανάγκες, που δυστυχώς το διαδίκτυο τις γεφύρωσε σε μια μονόπλευρη λογική, ότι είμαι μόνος μου, καθισμένος σε ένα μηχάνημα και μιλάω με ανθρώπους που δεν τους ξέρω, δεν επικοινωνώ καλά μαζί τους και απλώς εντυπωσιάζομαι, εντυπωσιάζονται και αυτό που είπε προηγουμένως, το ερωτεύουμε και ερωτευόμαστε, είναι ένα παιχνίδι που κινείται μέσα από το διαδίκτυο. Οι άνθρωποι όμως γίνονται φτωχότεροι. Δεν διαβάζουν βιβλία, δεν εκφραστούν, δεν ακούνε μουσική, φοβούνται τις ανθρώπινες σχέσεις. Πώς είναι οι άνθρωποι, το βλέπετε δίπλα σας, δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Προτιμούν να έχουν ένα καλό κομπιούτερ να ζουν στο δωμάτιό τους και η οικονομική κρίση δυστυχώς το αύξησε αυτό, διότι έκλεισε τους ανθρώπους λόγω της φτώχειας μέσα στα σπίτια τους, δεν χαλούσαν λεφτά και τι έκαναν, το έκαναν στο διαδίκτυο. Άρχισαν λοιπόν να ταξιδεύουν και να σερφάρουν στις σελίδες του διαδικτύου, εθισμένοι από αυτό που είπατε στον εγκέφαλο, από την ανταμοιβή. Δηλαδή αυτό τους ευχαριστούσε, τους ικανοποιούσε. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος αυνανίζεται στο διαδίκτυο και δεν έχει κάνει ποτέ σχέση. Δεν έχει ποτέ μιλήσει με μια γυναίκα ή με έναν άντρα. Δεν έχει ποτέ τολμήσει να βγει ένα ραντεβού. Και όμως μόνος του μέσα στο διαδίκτυο σερφάρει και χρησιμοποιεί το cyber sex ή οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής αίσθησης και πορνοτενιών, φαντασιώσεων, που ιδανικά είναι ο εραστής του τίποτα. Και αυτό δυστυχώς καταγράφεται όλο περισσότερο σε εθισμούς, σε καταναγκαστικούς αυνανισμούς, σε ψυχοπαθολογία, όπως είπατε, και ανάγκη απεξάρτησης. Σήμερα η ψυχιατρική, το ξέρει καλά και ο στρατηγός και εσείς προσωπικά, ότι έχει μπει στα χωράφια της απαιτηστικής θεραπείας από το διαδίκτυο και από αυτές τις εξαρτήσεις. Αυτό λοιπόν είναι το πιο σπουδαίο για μένα δύσφορο κομμάτι της ανθρώπινης ζωής. Κυρίως οι νέοι άνθρωποι δεν τολμούν να κάνουν σχέσεις και προτιμούν να κρύβονται πίσω από την εικόνα του κομπιούτερ τους, βλέποντας το διαδίκτυο ως τον καλύτερο φίλο, που εκεί μπορούν να τα πούν τα πάντα, να ανοιχτούν με αφέλεια, με μια αυθόρμητη παιδικότητα και να μην σκεφτούν ότι ενδεχομένως μπορεί να εκτεθούν. Και το έχετε ζήσει εσείς πάρα πολύ καλά, πόσο άλλο μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία του δίνεις εις βάρος σου και να σε απειλήσει αύριο με διάφορους τρόπους. Αυτό είναι το πιο δύσκολο για μένα κεφάλαιο και το πιο σημαντικό να υποθεί και στην ερωτική ζωή. Οι άνθρωποι ανοίγονται και μιλάνε μέσα στο διαδίκτυο υποδίνοντας ρόλους ψεύτικους, ταξιδεύοντας σε μονοπάτια που δεν είναι οι ίδιοι σε μια σχέση και φοβούνται τη δέσμευση και τη συνέχεια της. Πολύ ωραία. Μου είσαστε ένας χήμαρος. Είναι καθηλωτικός. Λέμε καθηλωτικό. Έχουμε πολλά ερωτήματα στον κόσμο που πρέπει να σας τα υποβάλλουμε για να δώσουμε έτσι στον κόσμο κάτι το διαφορετικό. Να δει γι' αυτός ότι τα ερωτήματά του απαντώνται. Πολύ ωραία. Εγώ θα σας κάνω ένα ερώτημα αυτή τη στιγμή, το πρώτο ερώτημα από ένα καλό φίλο που αφορά τις διαδικτυακές γνωριμίες των νέων παιδιών όπου είναι πατέρας, έχει παιδιά και με πολλή αγωνία μας το μοιράζεται. Ότι τι γίνεται με τα παιδιά μας που μιλάνε με αγνώστους και στη συνέχεια έρχονται και δέχονται μία πρόκληση, η οποία πρόκληση τις περισσότερες φορές είναι αρνητική και δέχεται το παιδί μία πρώτη ήττα. Τι γίνεται με τις διαδικτυακές γνωριμίες, καθηγητά μου? Καταρχήν, θα έλεγα, στρατηγέ μου, και το ξέρετε καλά κι εσείς, ότι το διαδίκτυο δεν πρέπει να είναι ανοιχτό σε παιδιά. Εγώ, αν θέλετε, εδώ είμαι λίγο απόλυτος σε αυτό το κομμάτι, αν μου το επιτρέψετε. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο γονιός δεν πρέπει να αφήνει ένα παιδί που είναι κάτω από 14 χρονών μόνο του να σερφάρει στο διαδίκτυο και να κάνει οποιαδήποτε μορφή γνωριμίας. Το ξέρουμε όλοι μας ότι υπάρχουν πάρα πολλά dating sites, δηλαδή υπάρχουν πολλά σήμερα στο διαδίκτυο παιδεία τα οποία εκφράζουν ραντεβού για ενήλικες και εκεί δεν διαφωνώ καθόλου,
οι ενήλικες να χαρούν το διαδίκτυο όπως το θέλουν, να απολαύσουν το σεξ όπως το προτιμούν και να κάνουν μεταξύ τους ό,τι το μυαλό τους και φαντασίωση προκαλεί, αλλά για ένα παιδί και για έναν γονιό που έχει παιδιά και αφήνει το παιδί του να σερφάρει στο διαδίκτυο ανοιχτά, ελεύθερα, μην ξέροντας τους κινδύνους, και εδώ πραγματικά θα συμφωνήσουμε ότι η εκπαίδευση του γονιού είναι το α και το ω να κατανοήσει τους κινδύνους, όχι με την απειλή του τρόμου. Εγώ δεν τα έχω βάλει ποτέ με το διαδίκτυο. Δεν είπα ότι το διαδίκτυο κακώς μπήκε στη ζωή μας. Είναι ένα τεράστιο εργαλείο. Είναι πολύ σημαντικό. Η χρηστική του λειτουργία όμως πρέπει να γίνει οριοθετημένη. Όταν ο γονιός λοιπόν αφήνει ένα παιδί, ένα κοριτσάκι 9-10 χρονών, 11 χρονών, που αισθάνεται ότι έχει γίνει γυναίκα, γιατί ξέρετε, ζούμε και σε μια εποχή που η ταχύτητα του χρόνου επιβάλλει την πρώιμη ανάπτυξη. Έχουμε δει πολλούς γονείς που βλέπουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Και είναι αλήθεια ότι μεγαλώνουν πιο γρήγορα σε σχέση με το χθες. Αλλά δεν πάβει όμως ο εγκέφαλός τους ακόμη να είναι παιδικός. Εκεί λοιπόν ο γονιός πρέπει να προστατεύσει το παιδί του και να μην αφήσει να επικοινωνεί με έναν άγνωστο άνθρωπο που πίσω από την κάμερά του δεν ξέρουμε ποιος είναι, τι εκφράζει και τι ζητάει. Εάν όμως είναι μεταξύ των εφήβων μια μορφή επικοινωνίας τέτοια που διαπιστωμένη υπάρχει μια σχέση που μπορεί να έχει ερωτισμό, να έχει ένα φλερτ, να έχει μια αίσθηση αντιλήψεων γύρω από θέματα που μας ενδιαφέρουν στην εφηβεία μας, το διαδίκτυο θα μπορούσε να έχει πραγματική αξία υπό τη μορφή της υποπτίας. Μετά το 15-16, εγώ δεν ανησυχώ, δεν φοβάμαι το διαδίκτυο. Αν το παιδί μεγαλώνει σε ένα ισχυρό σπίτι και οι γονείς μιλούν με το παιδί τους, το εμπιστεύονται, γιατί ξέρετε ότι σε αυτή την ηλικία, στα 16 χρόνια πια, ο έφηβος έχει σημαντική κρίση, έχει καλή πληροφορία και μπορεί να διαχειριστεί την απειλή και να είναι θετικός ότι δεν κινδυνεύει. Αλλά πιο κάτω όμως, εκεί θα έλεγα ότι ο γονιός είναι λάθος και πρέπει ο ίδιος να μάθει να προστατεύεται και να προστατεύει το παιδί του από αυτούς τους κινδύνους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμφωνούμε απόλυτα σαν Ινστιτούτο με τις απόψεις σας. Το μόνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι εμείς προσωπικά δεν δίνουμε τόσο βάση στη βιολογική, να το πούμε έτσι, ηλικία. Και θέλω λίγο να ακούσω τη γνώμη σας για αυτό. Γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι 15 και σκέφτονται για 5. Και υπάρχουν, ας πούμε, παιδιά τα οποία είναι 5 και σκέφτονται για 15 αντίστοιχα. Σε αυτή την περίπτωση, ναι. Και επίσης μιλήσατε για πρώιμη ανάπτυξη και ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό αφορά και τα δύο φύλλα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αφορά περισσότερο τις κοπέλες, ενώ στα αγόρια πηγαίνουν το ανάποδο ότι γίνεται. Το πρώτο που είπα, εδώ είναι η σημαντική σχέση των γονιών, αν ως γονείς, ότι το παιδί του έχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, αν ένα κορίτσι 12 χρονών, 13 χρονών, που αισθάνομαι ότι είναι ανώριμο ή ένα αγόρι και δεν έχει κριτική σκέψη, δεν συμπεριφέρεται αντίστοιχα με την ηλικία, δεν έχει αυτό που λέμε συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά και μια νοημοσύνη αντιληπτή της ηλικίας, και αυτό είναι ένας ψυχολόγος που πρώτο καταλάβει μια εκτίμηση, τότε αναμφίβολα η κίνδυνη είναι πολλαπλάσια. Εάν όμως μιλάμε για μια πρώιμη ανάπτυξη της σεξουαλικότητας, που υπάρχει και αυτό, και σήμερα το ξέρετε ότι οι ορμόνες που ξεκινούν από την ύλη, που είναι περίπου σήμερα τα 10 με 11 χρόνια ζωής των εφήβων, με τα κορίτσια όντως, όπως είπατε, να είναι πολύ πιο γρήγορα αναπτυξιακά, δηλαδή θα λέγαμε ότι τα κορίτσια κατά 2-3 χρόνια τρέχουν πιο γρήγορα στην ανάπτυξη από ό,τι τα αγόρια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν την εμπειρία και την νόηση να διαχειριστούν προκλήσεις και συμπεριφορές, γιατί σήμερα ένα κορίτσι 12-13 χρονών που φαίνεται σαν μικρή γυναίκα και προκαλεί το σεξουαλικό ενδιαφέρον σε έναν άντρα ή σε ένα μεγαλύτερό της, δεν έχει τη δυνατότητα συναισθηματικά, αντιληπτικά και νοητικά να κρίνει την ικανότητα πώς θα διαχειριστεί το σώμα. Και εδώ, κυρία Ιωάννου, θα σας πω κάτι που το έχω ζήσει πολλά χρόνια, ότι λείπει ακόμη η σεξουαλική αγωγή από τα σχολιά μας. Ήρθατε στα λόγια μας τώρα. Θυμάμαι την παρουσία του στρατηγού όταν ήμουν στο Λοβέρδο, επικουρικίας του Λοβέρδου, που είχε έρθει και μας είχε δώσει μια δική του εικόνα το πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα με τους γονείς, γιατί για μένα, αν θέλετε,
Το πρώτο κεφάλαιο γνώσης, οριοθέτησης και εμπέδωσης της μόρφωσης είναι ο γονιός. Εάν δεν γίνει το γονιό, δεν πρέπει το γονιό να συνδεθώ, να έχω τη δυνατότητα δηλαδή με το γονιό να μπορώ να τον πείθω με επιχειρήματα και να τον κάνω σύμμαχό μου να κατανοήσει το παιδί του που μεγαλώνει πώς αυτό μεταλλάσσεται και μεταβάλλεται ηλικιακά. Το κάθε παιδί δεν είναι το ίδιο. Όταν βλέπουμε ένα 9χρονο κορίτσι και λέει θέλω Facebook, ας πούμε, ή θέλω Twitter, ή θέλω να κάνω sexting, ή θέλω να δημιουργήσω μια εικόνα πρόκλησης, και ο γονιός παγιδεύεται, και το κάνει και η φίλη της, ή δεν ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσει, εκεί πρέπει να ξέρει ένα πράγμα ο γονιός. Ότι πρέπει να έρθει πιο κοντά στο παιδί του. Γιατί πολλές φορές το παιδί είναι δυστυχισμένο. Είναι κάποιο και φύγεται, χωρίς να θέλω να πλατιάσω, ότι ένα παιδί που ζει σε ένα σπίτι που κάθε μέρα οι γονείς τσακώνονται, βρίζονται, δεν επικοινωνούν, λείπουν όλη την ημέρα. Και αυτό το παιδί βρίσκει καταφύγιο στο διαδίκτυο. Και είναι 9 ετών, 10 ετών. Και έρχονται και οι ορμόνες που ξυπνούν τη σεξουαλική του επιθυμία ή διαμορφώνουν την εικόνα του και αισθάνεται πια μέσα στην αυταρέσκειά της ότι αυτό το κορίτσι γίνεται γυναίκα και ότι είναι έτοιμο να γευθεί τον έρωτα ή να φλερτάρει ή να κάνει μια σχέση. Και εκεί αρχίζει η τραγωδία που την ξέρετε πολύ καλά και τη ζείτε μέσα από τη δική σας δουλειά. Άρα λοιπόν η αλήθεια είναι ότι το κάθε παιδί διαμορφώνει μια προσωπικότητα που ο γονιός την παρακολουθεί. Δηλαδή θα σας πω ότι από τα 6 μέχρι τα 16 αυτή η περίοδος της ζωής του παιδιού μας είναι πάρα πολύ σημαντική αναπτυξιακά συνδεδεμένη με το γονιό. 6 με 16 ο γονιός πρέπει να παρακολουθεί, όχι να καταπιέζει, όχι να προκαλεί φόβο και τρόμο. Όχι να είναι ο δυνάστης στη ζωή του παιδιού του, ο εισβολέας στο δωμάτιό του, ο αστυνόμος που πρέπει να συλλάβει τον κλέφτη. Αλλά πρέπει να είναι ο άνθρωπος που συμμαχικά αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες του παιδιού του και το ξέρετε καλά ότι το παιδί όταν ξέρει ότι έχει καλούς γονείς, έχει καλό οικογενειακό σύστημα, θα τρέξει εκεί και θα αναζητήσει εκεί να πάρει απαντήσεις στα ερωτήματά του, όπως ας πούμε δεν είναι ο κίνδυνος ο παιδόφιλος. Ο κίνδυνος είναι η άγνοια του παιδιού. Πολύ σωστό. Ναι, πολύ σωστό. Και το έχει αποδείξει αυτό και η εγκληματολογική έρευνα, ότι τα παιδιά τα οποία πέφτουν θύματα grooming, διαδικτυακή αποκλάμψη, είναι τα παιδιά που στην πλειοψηφία του, στη συντριπτική μάλιστα πλειοψηφία του, δεν είχαν καλή επαφή με τα παιδιά και μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο στρατηγός από την εμπειρία του. Κυρία Σκητή, έχουμε και κάποιες άλλες ερωτήσεις. Η μία είναι σε σχέση με τον κορονοϊό. Το πάμε λίγο ανάποδα. Αυτή η φίλη μας μας ρωτάει. Οι σχέσεις που έγιναν καλές εν μέσω κορονοϊού κινδυνεύουνε μετά το lockdown. Μιλάτε για τις καινούργιες σχέσεις ή τις υπάρχουσες σχέσεις? Όχι, όχι. Αυτές οι σχέσεις οι οποίες βελτιώθηκαν λόγω της, ας πούμε, της περισσότερης συχνής επαφής και ούτω καθεξής εν μέσω καραντίνας. Άρα οι σχέσεις που συμβιωτικά υπήρξαν μέσα στην περίοδο της καραντίνας. Είχαν ευκαιρία μεγάλη να βελτιώσουν συναισθηματικά την επικοινωνία τους. Όχι τόσο τη σεξουαλικότητά τους. Η σεξουαλικότητα, να ξέρετε, είναι κομμάτι της επικοινωνίας. Το πρώτο πράγμα που ένα ζευγάρι οφείλει να κρατάει ζωντανό είναι η επικοινωνία. Τη συναισθηματική, δηλαδή την αίσθηση. Να μπαίνει ο ένας στη ζωή του άλλου και θετικά να δουν έτσι ώστε να μπορούν και οι δύο να νιώθουν καλά μεταξύ τους. Αυτό είναι το Α και το Ω. Η σεξουαλικότητα, να ξέρουμε πάντα ότι έχει φεγγάρια καλά και φεγγάρια κακά και φεγγάρια αδιάφορα. Αυτό όμως που κρατάει τη σχέση ζωντανή είναι η συναισθηματική διαχείριση, η σταθερότητα της συναισθηματικής επικοινωνίας. Για ένα ζευγάρι που σημειώνει λοιπόν, είχε το χρόνο και την ευκαιρία να βελτιώσει κομμάτια της σχέσης του που ενδεχομένως αντιμετώπιζαν λεκτική, εξολεκτική και συναισθηματική δυσκολία. Ή ενδεχομένως και μορφή βίας. Ξέρετε ότι υπάρχουν καταγραφές και το ξέρετε κι εσείς που ασχολείστε με το έγκλημα ότι είχαμε και μορφές βίας πίσω από αυτή την παρατεταμένη κόπωση της παράτασης της ζωής μέσα στο σπίτι, αλλά μια βία που δεν ξεκίνησε την καραντίνα, μια βία που προηγήθηκε και αυξήθηκε μέσα στη διαδικασία της καραντίνας. Και πολύ χαίρομαι που το θέτετε αυτό, γιατί λίγοι είναι αυτοί που το θέτουν και να πούμε ότι πέρα από αυτό που θέτετε και το έχω επισημάνει και εγώ σαν εγκληματολόγος, να πούμε και το άλλο κομμάτι ότι υπάρχει αυτό που λέμε σκοτεινός αριθμός της εγκληματικότητας. Που τι σημαίνει ο σκοτεινός αριθμός?
ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία ακριβή εικόνα για ποσοστά. Γιατί δεν αναφέρονται. Άρα, η άνοδος της ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να έχει να κάνει απλά, για να το πούμε στον κόσμο, ότι ήταν περισσότερο κοντά οι γείτονες, άκουγαν φασαρία και γινόταν η καταγραφή των περιστατικών σε σχέση με παλαιότερα. Άρα, πολύ σωστό αυτό. Να πω ότι λίγο στην κοινωνία μας υπάρχει και το στερεότυπο ότι ο άνδρας μπορεί να χτυπήσει και λίγο τη γυναίκα του και να μην σημαίνει αυτό. Και μάλιστα πολλοί περμηνεύουν μέσα στη φαλοκρατική αντίληψη και ως ένα είδος αγάπης. Ότι πρέπει να τη συνετίσει. Ότι νοιάζεται, ναι, ότι είναι ενδιαφέρον. Αυτά θεωρώ ότι είναι παλιάς εποχής λογικές και σήμερα κάθε μορφή βίας και εμείς οι ψυχίατροι το δηλέμε συνεχώς, εσείς οι ειδικοί ακόμη περισσότερο και ο στρατηγός το έχει πει επανειλημμένα, ότι πρέπει να καταγγέλλεται. Δεν σηκώνει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια βία μέσα στη ζωή του ζευγαριού, παρουσία των παιδιών. Και το ξέρετε καλά ότι τα παιδιά που ζουν μέσα σε βία στην οικογένεια θα εκφράσουν αύριο βία στη δική του ζωή. Ότι είναι παθητική στάση ζωής. Βία είναι και ηλεκτρική, να επισημάνουμε εδώ, έτσι, δεν είναι μόνο το ξύλο. Ηλεκτρική βία με την αποφή του bullying. Οτιδήποτε προσβάλλει, ξέρετε κάτι, και σεξουαλικότητα θα μου επιτρέψετε να σας πω, ότι πολλές φορές ρωτάνε το ζευγάρι, μπορούμε να έχουμε βία στη σεξουαλική μας επαφή. Αυτό, αν θέλετε, θα έλεγα ναι, εφόσον αυτή η βία δεν απειλεί τη ζωή του ενός ή του άλλου, δεν προσβάλλει την προσωπικότητα του ενός ή του άλλου και δεν επιβάλλεται με το ζώο. Είναι κοινή συνενέση. Είναι κοινή συνενέση και να είναι στα όρια που δεν απειλείται καταρχήν η υγεία και η ζωή. Οι δύο μεγάλες συντελεστές της ύπαρξής μας. Εάν οποιαδήποτε μορφή βίας δημιουργείται στην καταστολή ή στην επιβολή μιας δίθεν εξουσίας, νομής και δικαίωσης, πρέπει να καταγγέλλεται και θα το έλεγα και πιο απλά, δεν μπορεί να συνεχίσει να ζεις με έναν άνθρωπο ο οποίος σε χτυπάει. Είτε είναι ο άνδρας, είτε είναι η γυναίκα, γιατί σήμερα έχουμε και βία και από την πλευρά των γυναικών. Πρέπει να ξέρετε, έχουν καταγραφεί. Πιο πολύ πιστεύω. Περιστατικά βία και από τη γυναίκα προς τον άντρα. Ακριβώς. Και ίσα-ίσα που δεν καταγράφονται και πολλοί από τους άντρες, γιατί εκεί υπάρχει το αντίθετο στερεότυπο ότι αν το πει ο άντρας, θα φάει την κατακραυγή ότι δεν είναι αρκετά άντρας. Λοιπόν, επειδή έχουμε και τους συναδέλφους μας, αυτούς τους εξαιρετικούς επιστήμονες μας από το CSI, να περάσουμε στην κυρία Μαρία Μουζάκη. Να μας πει λίγο ποια είναι και τι ακριβώς κάνει και να μας σας απευθύνει τις ερωτήσεις της που έχει προετοιμάσει για εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μουζάκη Μαρία. Είμαι κοινωνιολόγος και ασχολούμαι με τα ζητήματα της ψυχικής υγείας. Θα ήθελα ωστόσο να σας θέσω ένα προβληματισμό και με αφορμή αυτό το σχόλιο που είδαμε προηγουμένως. Πρόσφατα διάβασα σε ένα άθρο μία έρευνα με δείγμα 600 ατόμων. Και ανέφεραν ότι υπήρχε αύξηση της συχνότητας των σεξουαλικών επαφών. Θα ήθελα να ρωτήσω αν όντως θεωρείτε ότι ο εγκλεισμός υπό αυτές τις συνθήκες και πάντα στο πλαίσιο του φόβου και της ανασφάλειας ενδύνει τη σεξουαλική επαφή ή μήπως πρόκειται για ένα μικρό ποσοστό ατόμων που ίσως να είχαν χαθεί στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Και μέσα σε αυτό και σε συνάρτηση με το σχόλιο, αν τελικά αυτό το διάστημα δοκιμάζεται το για πάντα μαζί. Δηλαδή, αν αυτή η τόσο στενή επαφή ανάμεσα στα ζευγάρια έφερε εν τέλει μία... σαν να καταρρίφθηκε το κάστρο, όπως το περίμεναν, τον ιδανικό σύντροφο, τις προσδοκίες, τα όνειρα. Αυτά. Ναι. Νομίζω βάλατε καλά ερωτήματα και απαντήσεις που πήραμε από 2.500 φόρμες, 2.500 ερωτηματολόγια, 2.350 ερωτηματολόγια μας απάντησαν στα ερωτήματα που βάλατε. Καταρχήν να σας πω ότι το σεξ δεν αυξήθηκε, μειώθηκε. Η σεξουαλική ζωή των ζευγαριών μείωσε κατά 25% τη συχνότητα των επαφών, κυρίως στις ηλικίες από 35 ως 50. Αύξηση φάνηκε να έχει η συμβιωτική σχέση κατά 18% στις ηλικίες 18 έως 30, ενώ σε όλο το δείγμα μας το 40% δήλωσε ότι κρατάει περίπου την ίδια συχνότητα των σεξουαλικών επαφών. Δεν ήταν δηλαδή μεταβολές. Αυτό όμως που θα σας πω στην ερώτηση που βάζετε, το για πάντα μαζί, έδειξε ότι η παράταση της συμβιωτικής καταδικαστικής ζωής
προκάλεσε περισσότερο μία συναισθηματική παρέα στο ζευγάρι, που ουσιαστικά απομυθοποιεί τη σεξουαλικότητα και μειώνει τη συντροφικότητα. Δηλαδή η παρέα δίνει μία εντύπωση ότι το ζευγάρι έζησε περισσότερο την αδελφοποίηση. Βεβαίως δεν είναι κατακριτέο το να πεις ότι έχω παρέα τον άνθρωπό μου, ακούγεται πολύ καλό. Αλλά φαίνεται όμως ότι αυτή η παράταση απομυθοποιεί την έλξη και το ερωτικό ενδιαφέρον που η στέρηση της καθημερινότητας πολλές φορές ζητάει με τον τρόπο της. Όταν δηλαδή κανείς εργάζεται αρκετές ώρες την ημέρα και το βράδυ πάει στο σπίτι του πιο απλά, έχει ένα σύντροφο που επίσης έχει εργαστεί και επιστρέφει κι αυτός, αυτή η ώρα δεν είναι ποσοτική, είναι ποιοτική. Και πάντα πίστευα και πιστεύω, και το βλέπουμε και στις μελέτες μας, ότι οι άνθρωποι δεν ζητούν ποσοτικές ώρες, ζητούν ποιοτικές ώρες. Δηλαδή το νόημα είναι να μπορέσει το ζευγάρι να εκφράζεται ποιοτικά και να μπορεί να κινείται σε μια σταθερή τροχιά η ζωή του, η ρουτίνα, που είναι μια λέξη που πολλοί την παρανοούν. Εγώ την υποστηρίζω γιατί πιστεύω ότι η ρουτίνα είναι μια καλή συνήθεια ζωής, που εκεί στηρίζεται και η ποιότητα της ζωής μας, τις συνήθειές μας, και επιτρέπει το ζευγάρι διαχρονικά να μην αλλοιωθεί. Όταν Φερρυππίν μας έδειξε το δείγμα μας ότι περίπου στην περίοδο του κορονοϊού, και εδώ έχει πολλές ερμηνείες, ο ένας στους τέσσερις κοιμόταν χώρια από το σύντροφό του. Δηλαδή, ένας στους τέσσερις ζευγάρια κοιμήθηκαν χωριστά. Μπορεί να κοιμήθηκαν χωριστά και κάτι που στην Ελλάδα το βλέπουμε, ότι κοιμάται η μάνα με το γιο, ανεπίτρεπτο, και ο πατέρας να κοιμάται στο δωμάτιο του γιου ή στο δωμάτιο του παιδιού, ένα το ζητούμενο. Και δεύτερον, εκτιμώ ότι έγινε πίσω από το φόβο της μόλυνσης. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι για να προστατεύσουν την πιθανότητα της μόλυνσης, διότι ένας μπορεί να κινήθηκε πιο πολύ εκτός από το σπίτι και άλλος λιγότερο, γιατί δούλευε, γιατί συμμετείχε πιο πολύ στο κοινωνικό ιστό. Ίσως λοιπόν αυτό να προκάλεσε αυτό το αίσθημα το να κοιμηθούμε χώρια. Μετά, θα σας πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. 22% των ανθρώπων στην καραντίνα στις 40 ημέρες, δεν ξέρω αν ξέρετε και η λέξη καραντίνα από πού προέρχεται, είναι από τη Μαύρη Πανόλη, την εποχή των ενετών που τα πλοία προτού μπουν μέσα στα λιμάνια κρατάγανε στους ναυτικούς 40 μέρες στο πλοίο. Άρα λοιπόν το 40 μέρες στα ιταλικά είναι 40, έτσι βγήκε λοιπόν και καραντίνα. Έδειξε λοιπόν ότι το 40ήμερο αυτό το 22% του δείγματος μας απάντησε δεν είχαν καθόλου σεξουαλική επαφή. 22% του δείγματος δεν είχε καθόλου σεξουαλική επαφή. Αυτό κάτι σημαίνει. Δεν μπορώ σήμερα να σας το ερμηνεύσω γιατί δεν είχαν, ίσως γιατί επηρεάστηκαν από τη θλίψη των γεγονότων, ίσως γιατί φοβήθηκαν για τη ζωή τους, ίσως γιατί έβλεπαν ότι το θέμα της ασθένειας και η πανδημία ήταν πιο σημαντικό, γιατί όταν έβλεπες την τηλεόραση και άκουγες τους θανάτους, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, δεν είχες διάθεση να κάνεις σεξ. Μπορεί όλα αυτά να συνέβαλαν ή δεν είχαν και καθόλου σεξουαλική ζωή και πριν την φάση της καραντίνας. Δηλαδή η σεξουαλικότητα είναι χαμηλή πιθανότατα και πριν την περίοδο του εγκλεισμού. Κάτι που θα πούμε για το σεξ που με ρωτήσατε. Ο άντρας το θέλει περισσότερο. Το διεκδικεί περισσότερο στο 75%. Απάντησε ότι θεωρώ το σεξ σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας. Η γυναίκα απάντησε σε χαμηλότερο επίπεδο, δηλαδή λέει ο άντρας ότι εγώ διεκδίκησα 75% στη σύντροφό μου το σεξ και ξαναλέει ο άντρας, η σύντροφός μου το διεκδίκησε από μένα στο 33%. Θα λέγαμε λοιπόν ότι περίπου το 65% το ζητάει ο άντρας και το 35% το ζητάει η γυναίκα. Θεωρεί ότι το σεξ αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής. Και ποια είναι η διαφορά όμως? Η γυναίκα είναι πιο θορυβώδης. Δηλαδή η γυναίκα στο 35% όταν δει ότι ο άνδρας μειώνει τη σεξουαλική επαφή μαζί της και δεν το διεκδικεί, φοβάται πάρα πολύ για την ποιότητα της σχέσης. Δίνει δηλαδή η γυναίκα σημαντική έμφαση στην καλή ποιότητα της σχέσης τους διαμέσου του σεξ. Ενώ ο άνδρας φαίνεται να βολεύεται και να απομυθοποιεί τη γυναίκα του σεξουαλικά, κάτι που το βλέπουμε και ως καταγραφή μέσα στο διαδίκτυο στα porno sites. Άνθρωποι που είναι παντρεμένοι 2 και 3 χρόνια αυνανίζονται μέσα στις πορνοσελίδες του διαδικτύου. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Ότι χάνουν το σεξουαλικό ενδιαφέρον για τη σχέση τους
και εθίζονται σε γυναίκες πρότυπα, που είναι οι πορνοτενίες, που φυσικά δεν μπορεί να είναι η γυναίκα τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά τα στοιχεία καταγράφηκαν μέσα στην περίοδο της καραντίνας. Άρα βλέπουμε πάλι τους έμφυλους ρόλους, ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες. Ναι. Τη διάσταση των απόψεων και των προτύπων. Βεβαίως. Όμως και λίγο φυσιολογικό να διεκδικεί το σεξ πιο έντονα και βιολογικά και ορμονικά, αλλά και στα στερεότυπα της κοινωνίας. Ξέρετε ότι πάντα η κοινωνία θέλει τον άνδρα πάνω από τη γυναίκα, αλλά και η γυναίκα να το μετράει ως δείκτη συναισθηματικής πληρότητας και ποιότητας ενδιαφέροντος της ζωής τους με τον σύντροφό τους. Δηλαδή, και εδώ είναι το καλό κομμάτι της σχέσης, ότι ο μεν άνδρας ζητάει το σεξ ως τροφή, η γυναίκα το λειτουργεί ως επιβεβαίωση. Και αυτό τους δένει. Και νομίζω ότι αυτό είναι και στοιχείο της φύσης μας. Το θηλυκό να χρησιμοποιεί το σεξ ως αναπαραγωγική διαδικασία και γονιμότητα, και το ξέρουμε καλά, είναι ποιοτικό κομμάτι, ενώ ο άνδρας το χρησιμοποιεί σε αριθμούς ποσοτικά για να επιβεβαιωθεί στον ανδρισμό του και στους ορμόνες του. Εδώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε καθηγητά, που με ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμος και που μας ακούνε με αγωνία. Εσείς που είσαστε ένας άνθρωπος που είσαστε μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις καθημερινά, μετά τη λήξη της καραντίνας, που έληξε πιστεύω και θα πάνε όλα καλά, είμαστε αισιόδοξοι, θα έχουμε περισσότερα διαζύγια τώρα που φύγαμε από την καραντίνα, ή ο κόσμος αγαπήθηκε περισσότερο και θα είμαστε όλοι πιο μετρημένοι και στα αυγά μας? Νομίζω, στρατηγέ μου, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε εκτείναξη των διαζυγίων. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν κάποια διαζύγια τα οποία ήρθαν πιο γρήγορα από ό,τι θα ερχόντουσαν. Προϋπήρχε το θέμα. Προϋπήρχε το πρόβλημα και απλώς η καραντίνα τα επίστρεψε. Δηλαδή, λειτουργήσε ως μία αλωνιστική μηχανή που θέρισε πιο γρήγορα τα κακό κείμενα. Η αγάπη και η φροντίδα, που είναι καταρχήν το μεγαλύτερο αξίωμα της ζωής, το ξέρουμε όλοι μας, και η πανδημία το πρόβαλε αυτό πολύ έντονα, μπορεί να έχει μία πιο ουσιαστική αναζήτηση των σχέσεων μετά την περίοδο της πανδημίας, αλλά ο φόβος, η επιφυλακτικότητα και πιθανά το στίγμα των ανθρώπων με τον κορονοϊό θα αποτελέσει ένα μεγάλο φρένο στις νέες σχέσεις. Δηλαδή, επειδή έρχεται και η εποχή καλοκαιριού, εγώ δεν πιστεύω ότι το φλερτ θα ανθίσει, ούτε οι άνθρωποι θα χαλαρώσουν και θα διεκδικήσουν ανοιχτές ερωτικές επαφές, εκτός από εκείνους οι οποίοι δεν έχουν οριοθέτηση και έχουν μια παρορμητική συμπεριφορά και μια έντονη, αρρωστημένη, εξαρτημένη φιλιδονία. Η πραγματικότητα είναι ότι οι ανθρώπινες σχέσεις θα διαφοροποιηθούν στη συμπεριφορά τους. Δεν ξέρω για πόσο καιρό και δεν ξέρω και πώς. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω πώς θα γίνει αυτό πρακτικά. Αυτό όμως που θα έλεγα βλέποντας την εικόνα είναι ότι οι άνθρωποι θα ζήσουν μια περίοδο πιο πολύ με το φόβο της μη μόλυνσης. Ανεξάρτητα ότι οι αριθμοί μας πάνε πραγματικά πάρα πολύ καλά και είμαστε μια χώρα που έδειξε να κρατάει χαμηλά τα επίπεδα της μόλυνσης, δεν ξέρουμε το επόμενο διάστημα πώς θα κινηθεί, γιατί η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Και η πανδημία θα συνεχιστεί και μετά το καλοκαίρι, κατά τη στιγμή των ειδικών. Άρα εκεί θα είμαστε σε θέση να δούμε οι ανθρώπινες σχέσεις πώς θα κινηθούν μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Αναμφίβολα όμως πρέπει να δούμε τη θετική διάσταση, ότι οι άνθρωποι θα έρθουν πιο κοντά. Δεν πήγαινε άλλο να μείνουμε κλεισμένοι στο σπίτι, ούτε θα αντέχαμε περισσότερο την ψυχική μας υγεία σταθερή, στο να περιοριστούμε κοινωνικά και να μείνουμε σε μια παράλυτη δομή συμπεριφορών και δράσεων της κοινωνίας. Το ερωτικό κομμάτι όμως είναι ακόμη πολύ νωρίς, όπως η ερώτησή σας θα την προεκτείνω, που τέθηκε σήμερα σε ένα άρθρο που θα βγαίνει στα Νέα αύριο, εάν θα έχουμε περισσότερες γεννήσεις ή όχι. Η Ευρώπη, διαβάζοντας μια βιβλιογραφία, έχει δείξει ότι τα προφυλακτικά πουλήθηκαν πάρα πολύ, κινήθηκαν πάρα πολύ, και ότι η σεξουαλικότητα σε ορισμένες χώρες έδειξε να έχει μια ενεργοποίηση. Δεν ξέρω για την Ελλάδα, εγώ είδα ότι έχουμε μάλλον μείωση. Μόνο στις νεαρές ηλικίες από 18 ως 30, το ξαναλέω, ανεβήκαμε 18%, από εκεί έχουμε πέσει το 25%. Και είδαμε, δεν ξέρουμε αν έχουμε μεγαλύτερη πώληση προφυλακτικών ή όχι, και δεν ξέρουμε πραγματικά αν θα δούμε περισσότερες γεννήσεις κοντά στα Χριστούγεννα.
Μακάρι να δούμε. Αυτό θα είναι ένα πολύ θετικό βήμα για το δημογραφικό. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι σημαντική η διαφορά στον αριθμό των γεννήσεων, διότι έχουμε αναπτύξει μια νοοτροπία ως λαός δυστυχώς τα τελευταία 30 χρόνια να μην βλέπουμε το γάμο ή το παιδί ως κυρίαρχο στοιχείο της ζωής μας. Δεν αποτελεί δηλαδή κίνητρο αναβάθμισης της ζωής μας ο γάμος ή το παιδί. Αυτό φαίνεται να έρχεται μετά τα 35-40 χρόνια, δηλαδή εκεί που η γυναίκα πανικοβάλλεται βιολογικά και αισθάνεται την ανάγκη να κάνει παρεμβάσεις εξωσωματικής ή να τρέχει πιο γρήγορα για να κάνει ένα παιδί. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι ένας δείκτης που δεν θα εκτιμηθεί ακόμη αν δεν πάμε από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο να δούμε πραγματικά αν θα έχουμε αύξηση γεννήσεων. Μακάρι να έχουμε εγκυμοσύνες και γεννήσεις και σε πιο μικρές ηλικίες, δεδομένου ότι η ηλικία έναρξης της γυναίκας στην εγκυμοσύνη είναι τα 30,5 χρόνια. Άρα η γυναίκα ξεκινάει να κάνει παιδί πάνω από 30 ετών. Για να σας πω, το 1970 ήταν 18 χρονών η ηλικία έναρξης της σκιοφορίας στη γυναίκα. Αλλά σε αυτά τα 50 χρόνια έχουμε απόκληση 13,5 χρόνια. Δηλαδή 13,5. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό διαμορφώνει και αντιλήψεις που δεν ξέρω αυτό το 40ήμερο αν τις άλλαξε τόσο πολύ και έχουμε εγκυμοσύνες που θα τρέξουν μέσα στα Χριστούγεννα. Και Ρωσίνο θα δείξει. Εγώ παίρνω, κύριε καθηγητά μου, παίρνω από αυτή την απάντηση ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο είναι ότι πλέον στις σχέσεις μπαίνει ο παράγον COVID-19. Με απλά λόγια, οι σχέσεις πλέον θα γίνονται, αν θα γίνονται, διηλίζοντας ο ένας τον άλλον με πιστοποιητικά, είσαι ή δεν είσαι φορέας. Εγώ πιστεύω αυτό που λέτε απόλυτα, το βλέπω ήδη στην καθημερινότητά μου, ότι βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι, έντονα, με το θέμα του κορονοϊού. Όπως είπατε, δεν πέρασε. Τώρα αρχίζει η επιδημία στη χώρα μας. Τώρα αρχίζουμε, πιστεύω. Κάναμε ένα πρώτο άριστο crash test. Πήγαμε καλά. Καλό είναι να πάμε και καλύτερα. Καλό είναι να προσέξουμε. Για μένα το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ύπουλο. Όπως είπε ο κύριος Τσιόδρας σήμερα, δεν πεθαίνει ο κορονοϊός με τη ζέστη. Είναι κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό έντονα και σας το θέτω και αυτό. Βέβαια. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Πρέπει να είμαστε πολύ συμμορφούμενοι και συνειδητοποιημένοι στη συμπεριφορά. Νομίζω όμως ότι τα ανακλαστικά και ειδικά των νέων ανθρώπων, μια και η πληροφόρηση και η ενημέρωση είναι μεγάλη, θα δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα οριοθέτησης, διότι κύριε Σφαγιανάκη, πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος μαθαίνει να συνδέεται και να οριοθετείται. Αυτή είναι η γνωστική ικανότητα του ανθρώπου. Γι' αυτό και λέμε ότι μορφώνεται, δηλαδή οριμάζει, όχι εξειδικεύεται σε πτυχία, μορφώνεται κοινωνικά και η συμπεριφορά του αναπτύσσει πάντα θετικές προοπτικές προς τον εαυτό του. Αν αυτό λοιπόν γίνει αυτογνωσία, τότε θα πάμε καλά. Θα έχουμε δηλαδή μια θετική πορεία. Αλλά βεβαίως η πανδημία είναι σε εξέλιξη. Ο φόβος του στιγματισμού είναι ανοιχτός. Να θυμηθούμε την εποχή του AIDS, δεκαετία του 80, που τότε οι άνθρωποι φοβόντουσαν πάρα πολύ τη μόλυνση και πλένανε τις χειρολαβίες με το ενόπνευμα και υπήρξε μια μεγάλη αντίδραση ομάδων φοβίας. Είχαμε φτιάξει η φοβία του AIDS. Τώρα θα φτιάξουμε φοβία του κορονοϊού. Ήδη έχουμε στα ιατρεία μας ανθρώπους οι οποίοι προβάλλουν συμπτώματα κορονοφοβίας. Άρα μπροστά έχουμε μια πανδημία που πρέπει να την παλέψουμε με γνώση, με συμμόρφωση και κυρίως με οριοθέτηση της πραγματικότητας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι η σημερινή μας ημερίδα ήταν καταλυτική στο θέμα των σχέσεων. Αυτό το πόνημα όλο που έχουμε εγγράψει απόψε, να είσαστε σίγουρος ότι θα το ακούσουν πάρα πολλοί εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Θα σας δώσουμε σύντομα τον αριθμό και να ξέρετε, κύριε καθηγητά, ότι το Ινστιτούτο μας σας θέλει. Το Ινστιτούτο μας είναι ανοιχτό και για εσάς και πιστεύω ότι μπορούμε μαζί να χτίσουμε μια στενή συνεργασία, γιατί το CSI έχει αγαπηθεί από όλους τους Έλληνες και πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο να είσαστε κι εσείς μαζί μας να κάνουμε ένα think tank ανθρωπίνων σχέσεων. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους απόψε που είσαστε εδώ και θέλω τον τελευταίο λόγο να δώσω την κυρία Ιωάννου για να κλείσει την απόψινή μας όμορφη ημερίδα.
Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω. Θεωρώ ότι βγήκα σοφότερη από όλο αυτό και σπάνια το λέω αυτό, γιατί είμαι λίγο ξινός σαν άνθρωπος, για να λέμε την αλήθεια. Αλλά πραγματικά το νιώθω και το επισημαίνω. Ευχαριστούμε και την επιστημονική συνεργατητά μας, την κυρία Μουζάκη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Σίγουρα το κομμάτι των ερωτικών ειδικά σχέσεων είναι πολύ μεγάλο. Εστιάσαμε λίγο παραπάνω στις intimate relationships, δηλαδή δεν είχαμε το χρόνο να αναφερθούμε σε κομμάτια όπως το one night stand και τους singles και πώς αυτά θα διαμορφωθούν, αλλά είναι τόσο μεγάλη η δίψα και η ερωτήση του κοινού για εσάς, που αν μη τι άλλο... Θέλω μία δέσμευση να ξαναέλθει ο κύριος καθηγητής. Να επαναλάβουμε, βέβαια. Εξάλλου, να πω και εγώ ευχαριστώ. Η γνώση μας ενώνει. Μας κάνει καλύτερους, και αυτό νομίζω ότι και ο στρατηγός και εμείς όλοι που δουλεύουμε πάνω στην παιδεία και στην ιατρική φροντίδα είναι η μεγάλη δύναμη της ανθρώπινης ζωής. Να πω ότι αφήσαμε απ' έξω και τις σχέσεις που δεν ζούσαν μαζί και είχαν το διαδίκτυο θετικό μήνυμα, γιατί υπήρξαν πολλά ζευγάρια που μας είπαν δεν ζούμε μαζί, είμαστε χωρισμένοι με τα παιδιά μας και ζούμε στις οικογένειές με τα παιδιά μας, αλλά δεν θέλουμε να χάσουμε τη σχέση μας. Εκεί το διαδίκτυο είχε μια θετική παρουσία και αυτό πρέπει να το πω, διότι δημιούργησε τη ζέστη και τη συνέχεια και όχι την παροιμία που μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται. Πολύ ωραίο κλείσιμο για να δούμε ότι το διαδίκτυο είναι και ένα εργαλείο στα χέρια μας που παίζει ρόλο πώς το χρησιμοποιούμε εμείς, έτσι. Σωστά, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Όσοι σας ευχαριστούμε, μαζί μας. Κύριε Μουζάκη. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Τα λέμε την Τετάρτη με ένα θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.